ακούσουμε άλλα πράγματα σήμερα. Για άλλη μια μέρα βρισκόμαστε στο Γησμό, οι κινητοποιήσεις συνεχίζουν. Ο δρόμος είναι επαορίστων όπως έχουμε πει ακριβώς η Εθνική. Όπου κάτω έχουμε αυξήσει κατά μία ώρα, ειδικά το μεσημεριανό και το βραδινό, πάμε σε μία ώρα επέκταση του αερίου προς κλείσιμο. Έχουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες σήμερα μαζί μας, τους δικηγόρους, το Δικηγορικό Σύλλογο. Έχει ξαναέρθει το μπλόκο της Νεμαίας. Πήγαμε το πρωί, κλείσαμε την εφορία και τώρα ήρθαμε εδώ. Εχθές είχαν ανέβει ένστολοι και σήμερα περιμένουμε τον συνεταιρισμό των μεγάρων που τροφοδοτεί την Αθήνα και το σούπερ μάρκετ με χορταρικά. Θα είναι στο πλευρό μας από το μεσημέρι και μετά. Θα κάνετε κάποια συντονιστική? Ναι, σε λίγο θα έχει συντονιστική. Περιμένουμε να έρθουν και τα παιδιά κάτω από τη Σπάρτη και από την Λακωνία και θα έχουμε συντονιστική. Πάμε για διάρκεια, έτσι. Πάμε δυνατά, πάμε γερά και πάμε για διάρκεια. Πώς το βλέπεις επάνω τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα? Σήμερα γίνεται ένας χαμός επάνω στη Θεσσαλονίκη. Ήδη υπάρχουν άτομα από το συντονιστικό το δικό μας επάνω. Υπάρχει περίπτωση να ανέβω και εγώ ίδιος για να δούμε τις εξελίξεις. Αν θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες για να δούμε το τι έχει να μας δώσει. Υπάρχει κάποια λουρίδα η οποία φεύγουν τα αυτοκίνητα για εκτάκτου ανάγκης, έτσι. Αφήνουμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή και πριν κλείσουμε τα διόδια. Και τώρα που κλείσουμε τα διόδια, υπάρχει λουρίδα έκτακτης ανάγκης για όλους. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Φορτηγά, λαϊκατζίδες, τι γίνεται? Φορτηγά και λαϊκατζίδες. Φορτηγά σήμερα περνάνε, θεωρούμε ότι μέχρι το βράδυ. Γιατί περιμένουμε, δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση πανελλαδικά. Οι λαϊκατζίδες όμως και χθες και σήμερα δεν ανέβηκε κανένας. Χθες όποια αυτοκίνητα από τη λαϊκή ανεβήκαν επάνω ήταν μόνο για να δώσουν τα προϊόντα δωρεάν. Οι φορτηγατζίδες όμως θεωρούμε ότι από σήμερα το βράδυ θα είναι στο πλευρό μας. Αν πάρθει η γενική απόφαση, θα είναι από αύριο το πρωί εδώ με τα φορτηγά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Όλοι είναι εδώ να τους καλωσορίσουμε. Θα θέλαμε, Πρόεδρε, να απευθύνεις ένα χαιρετισμό εκ μέρους των αγροτών. Έγινε. Φίλοι, συναγωνιστές, φτωχοί δύο παλαιστές, δίνουμε τον αγώνα μας κάθε μέρα για να κερδίσουμε. Δίνουμε αυτόν τον αγώνα γιατί δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα πλέον. Όπως βλέπετε, μέρα με τη μέρα δυναμώνουμε και μέρα με τη μέρα ένα-ένα από τα κάστρα της εξουσίας και του συστήματος πέφτουν. Προχτές μαζί όλοι διαμαρτυρηθήκαμε στο Τελωνείο για τους άδικους φόρους που επιβάλλουν στην παραγωγή μας και στη μεταποίηση. Εχθές πήραν τα περισσότερα από αυτά που εξαγγείλανε πίσω και τρέξανε να κάνουν ρυθμίσεις. Σήμερα όλοι μαζί ήμασταν στην εφορία για να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το φορολογικό που μας είναι θηλιά στο λαιμό μας. Να δείτε ότι οι αντιδράσεις θα είναι άμεσες. Αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο είμαστε εδώ στον αγώνα πιο δυνατοί, με περισσότερα τρακτέρ και θα δίνουμε τη μάχη αυτή. Έχουμε ρίξει άλλο ένα κάστρο μεγάλο. Η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή βοηθάει και παίζει στα ίσια σε όλο το πλάνο της Ελλάδας στα μπλόκα. Δεν θα κάνουμε πίσω. Αν είναι να πέσουμε, θα πέσουμε στην άσφαλτο. Δεν θα πεθάνουμε αργά στο χωράφι. Είμαστε ενωμένοι, δεν μας χωρίζει τίποτα, δεν υπάρχει χρώμα, υπάρχει μόνο αγώνας. Σας ευχαριστώ. Δεν θα κάνουμε πίσω. Να καλέσουμε τώρα τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλωσορίσατε. Γεια σας όλους. Εμείς οι δικηγόροι ερχόμαστε από τον αποκλεισμό και την κατάληψη του Δικαστικού Μεγάλου Κορίνθου. Ερχόμαστε από τον αποκλεισμό και κατάληψη του Δικαστικού Μεγάλου Κορίνθου που έγινε σήμερα το πρωί από τις 8 μέχρι τις 11. Δεν είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους αγρότες. Εδώ είμαστε για να δείξουμε ότι είμαστε ένα με τους αγρότες. Να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά, διότι αυτό είναι το κοινό μας συμφέρον, το ασφαλιστικό σχέδιο πλήττει τους πάντες, τον καθένα για τους δικούς του λόγους και όλους μαζί
διότι δεν είναι βιώσιμο και διότι είναι άδικο. Διότι εκ της γενιάς έως του θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Διότι όταν καλείσαι να πληρώσεις εισφορές οι οποίες είναι απαγορευτικές και εξοντοτικές, αυτόματα θα καταρρεύσει ολόκληρο αυτό το σαφρό οικοδόμημα. Είμαστε λοιπόν εδώ για να δηλώσουμε ότι είμαστε μαζί, όλοι μαζί ενωμένοι και να αναδείξουμε την αποφασιστικότητά μας ότι έτσι θα πάμε ως το τέλος. Μέχρι την απόσυρση του νομοσχεδίου και την εκκίνηση ενός διαλόγου από μηδενική βάση με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι τώρα το Υπουργείο δεν τα δίνει και σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο από το μηδέν. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Ένας νέος διάλογος από μηδενική βάση, απόσυρση νομοσχεδίου. Μαζί μας είναι και ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου. Να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Θύμισε με το όνομά σου. Γιώργαρης Βασίλης. Γιώργαρης Βασίλης. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι η κοινωνία της Κορίνθου, σαν εκπρόσωπος των επιχειρήσεων και του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογος Κορίνθου και σαν εκπρόσωπος των επιχειρηματιών και της Κορίνθου και της Κορινθίας αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου, γιατί είμαστε στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων του Πελοποννήσου, να ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας, είμαστε κάθε τι στις αποφάσεις που έχουμε πάρει, γιατί πλέον είμαστε ο κλάδος με τα περισσότερα λουκέτα. Την τελευταία πενταετία, την τελευταία πενταετία του μνημονίου, ήδη το 1 τρίτο της δύναμής μας χάθηκε, οδηγηθήκαμε στα λουκέτα, 250.000 λουκέτα αυτή τη στιγμή, με 1.000.000 εργαζόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά είναι τα στοιχεία, δεν αλλάζουν. Έχουμε δυστυχώς τα θλιβερά στοιχεία για το 2016. 63.000 επιχειρήσεις είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μιλάμε για μια ταφόπλακα που συνεχίζεται μέρα με τη μέρα να μπαίνει πάνω στον επιχειρηματικό κόσμο. Εμείς θέλουμε να σας μεταφέρουμε το μήνυμα ότι έχετε τη στήριξη και του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας της Κορίνθου μαζί σας. Θα είμαστε εδώ ό,τι και αν χρειαστεί να έρθουμε να κάνουμε τον αγώνα μας πιο εντονότερο. Εμείς καταφέραμε προχθές την Δευτέρα, μαζευτήκαμε όλοι οι φορείς στο Επιμελητήριο Κορινθίας και βγάλαμε ένα κοινό ψήφισμα για το νομοσχέδιο και το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Από εκεί και πέρα έχουμε μια συντονιστική επιτροπή αυτή τη στιγμή που αποτελείται από 3-4 προεδρία από όλους τους φορείς. Θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία και ό,τι χρειαστεί να βγούμε μπροστά, γιατί φτάνει μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας είναι και το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. Θα παρακαλέσουμε ένα χαιρετισμό. Εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, αλλά και με εξουσιοδότηση από τα άλλα δύο εργατικά κέντρα του νομού, Λουτρακίου και Κιάτου, να σας πω ότι νιώθουμε ταπεινοί μπροστά σας και στο μεγαλειώδη αγώνα που κάνετε. Όλη η κοινωνία εδώ και 6 χρόνια έχει υποστεί τα πάνδυνα από τα μνημόνια. Έφτασε η ώρα όμως η κοινωνία να ανορθωθεί αγωνιστικά και μόνο. Εκπροσωπώντας τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, να σας πω ότι όλοι γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε ασφαλιστικό ταμείο το ΙΚΑ. Δεν γνωρίζετε όμως ούτε εσείς ούτε εμείς ποιος μας έκλεψε τα λεφτά από το ΙΚΑ. Και αυτό είναι μια μεγάλη μας απορία. Ζητάτε διάλογο από μηδενική βάση και καλά κάνετε. Εμάς δεν μας καλεί κανείς σε διάλογο. Κάλεσε ο Πρωθυπουργός το ΣΕΒ, συζητήσανε το Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων και αποφάσισαν αύξηση των εισφορών 1% δικό τους και αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Μας χρέωσαν 0,5%. Και μετά λένε ότι έχουμε πλάνο, έχουμε σχέδιο, αλλά κοιτάξτε, σε αυτό το σχέδιο νόμου, όπως και το 2001 στο σχέδιο νόμο του Γιαννίτση, που φτάσαμε άκουσον να λέμε δυστυχώς δεν κάτσαμε να δεχθούμε τότε το νόμο, δεν καταθέτει κανένας αναλογιστική μελέτη. Δεν καταθέτει κανένας μελέτη βιωσιμότητας των ταμείων. Και κοιτάξτε, δεν εξασφαλίζει κανένας τη χρηματοδότηση. Το κράτος απουσιάζει από τη χρηματοδότηση των ταμείων μας. Έχει καταστεί το ασφαλιστικό το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Και αν σκεφτούμε αυτό που είπε ο ποιητής, ότι χαμένος είναι ο αγώνας που δεν δόθηκε, να είστε περήφανοι για τον αγώνα σας,
να σας πούμε ότι σας στηρίζουμε. Έχουμε δώσει αγωνιστικό ραντεβού στις 4 Φλεβάρι και φιλοδοξούμε, αν μπορούμε να το πετύχουμε, να ερημώσει η Κορινθία. Και προσέξτε, θα ερημώσει η Κορινθία, αν το θέλουμε όλοι και αν είμαστε όλοι μια γροθιά. Και δεν θα πέσουμε ούτε στη λούμπα, ούτε στο τέχνασμα της διάσπασης και του κοινωνικού ντάμπινγκ, ο ένας να κυνηγάει τον άλλον. Αυτά είχα να σας πω και πάλι νιώθω περήφανος που είμαι ανάμεσά σας. Εμείς θα ευχαριστώ. Είμαστε εδώ μας. Αν υπάρχει άλλος φορέας να πεθύνει ένα χαιρετισμό, εμείς είμαστε εδώ. Μην ξεχνάμε τώρα ότι περιμένουμε από την Επίδαυρο, από το Άργος, από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, περιμένουμε και από τη Μάνη να έρθει ο κόσμος να ενισχύσει αυτό το μπλόκο. Επίσης και από τα Μέγαρα, παιδιά. Ναι. Λίγο τα αυτοκίνητα εδώ μπροστά να υπάρχει...